ο Κορεάτης που είναι, ρε παιδί. Είπαμε, είχε ένα θέμα. Ο Χαβ. Είχε ένα θέμα στην προπόνηση. Εκείνος κάνει διαφορά. Και τον έχει στον πάγκο. Εκείνος καλός παίκτης. Τόσο κουντέ κάθε φορά, ρε, πούστε διαφορετικά μαλλιά, ρε. Από εκεί να καταλάβεις τώρα, άντε. Άντε, δεν θέλω να μιλήσω. Είναι σαν αυτά που έλεγες για τον Άρθουρ Νιούτο προχτές και τον Αναστασιάδη. Θα ανεχτεί τώρα ο Αναστασιάδης, τον Ονιεκούρου πέρσι, που άλλαζε κάθε εβδομάδα χρώμα μαλλιών. Έλα εδώ, εγώ είμαι σε βοηθήσω. Θα έπαιρνε το ξηράφι μια φορά. Άμα δεν βάψα. Αυτό είναι χάσμα γενναιών. Άσε με ρε. Χάσμα γενναιών είναι αυτό. Όχι, εγώ συμφωνώ με τον Βασίλη. Χάσμα γενναιών. Για μένα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις. Άστα αυτά με τους νέους και με τις μαλακίες, θα υπερασπίζεις όλα. Και άμα έχεις τρεις ώρες κενό, να πάει να κάνεις ατομική προπόνηση, δεν πας στο κομμωτήριο. Θα πει το μέσο, ξέρεις, ρε, που πήγαινε, Αναστασιάδη, γιατί έκανε τα μαλλιά. Ξέρεις που πήγαινε να κάνει τα μαλλιά του. Το ξέρεις αυτό. Ποιος. Αυτό είναι για κράξιμο. Ο Νιεκούρου, ξέρεις που πήγαινε. Πού πήγαινε. Πού πήγαινε, λες. Κολονάκι. Κολονάκι, Κωνσταντινούπολη πήγαινε. Κάθε εβδομάδα στο κομμωτήριο που τον είχε χρόνια εκεί. Άντε τώρα εσύ βγάλε λογική. Και μου κατηγορείς το Μανολάβου πήγε με τη Φεράρι στην Άξο. Το άλλο το νούμερο πήγαινε κάθε εβδομάδα Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και ο Μαρτίνς τον έβαζε εντεκάδα του. Μάρτιν, καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Ωραία είναι ο τερισμοί αυτοί, να πηγαίνεις Κωνσταντινούπολη για, ναι, για ρε, να κάνεις φίλε, το, ξέρω, λέει. Για να κάνεις το μαλλί σου σαν καζόν. Ναι, επειδή το ξέρω, λέει, χρόνια αυτό το κομμάτι. Τον εμπιστεύω. Άμα πέταγε 12 γκολ το χρόνο, δεν σας πήρα. Άμα πέταγε, πάρτε ένα 0. 1-0 η Νάντ. Χαμηλά. Πάρτε ένα 0 τώρα. Χαμηλά, φάνηκαν τα ζόρια. Τώρα θα ανοίξει. Θα κάνουμε το μπουχαλάκι και τον κουντέ. Ναι, αλλά το είπα για την άλλη μεριά όμως. Δεν το είπα για τη μεριά την προβληματική. Καρεμπέ. Καρεμπέ. Μπέ. Δεν είναι ο Μασούρας και ο Κινέζος να παίξουν. Τώρα που φταίει ο Μασούρας. Ο Μασούρας θέλει στον γκολ. Ωραία, έδρα έχουν οι κερατάδες, ωραία και κερκίδα. Έχουν εδράρα. Ωραία και κερκίδα. Έχουν εδράρα και το κορεό που κάνανε. Αυτοί που βρίσκουν κίτρινα καπνογόνα και εσείς δεν βρίσκετε στο Χαριλάο. Έλατε. Και έχετε κόκκινα. Για να δούμε ξανά. Πέρα στο conference, ιστερό, ο Βασίλη βάλε mod. Δεν με χαλάει καθόλου. Τρόπο. Ευχαριστούμε φίλε, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Να δω το κόρτερ και θα κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Α! Απίστευτο αυτογκόλ. Γκολ για τον Ολυμπιακό. Μια φορά τυχερός και εγώ στην Ευρώπη. Ένα-ένα. Άντε Γιωργάκη, να μια φορά τυχερός. Άντε. Το ακύρωσε. Ακύρωσε. Τι τυχερός δεν είναι που στη μαύρη κάλτσα. Μια φορά βάλατε γκολ και σας το ακύρωσε. Ρε, πως το πάρει. Δεύτερη φορά που βλέπω να ακυρώνουν γκολ σε live εδώ. Το άλλο δεν το μπουχαλάκι. Τα παιδιά ούτε επαφή υπάρχει ούτε τίποτα. Το Μασούρα δίνει φάουλ. Πού το δίνει. Αυτό. Μόνο αυτό μπορεί να είναι. Μόνο αυτό μπορεί να είναι. Παιδιά τραβηγμένο πρέπει να το ακυρώσει. Τι τραβηγμένο. Αυτό είναι περίπτωση. Έκανε και μαλαχία. Έκανε όλους τους αγώνες του Ολυμπιακού. Γεια σου Δημήτρη. Μέτρησε ρε παιδιά. Μέτρησε. 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 Μέτρησε τον γκολ. Έκανε μαλαχία ο τερματοφύλακας. Δεν φταίω στο παιδί. Εντάξει τώρα και αυτό δεν είναι στο δεύτερο δοκάρι βγαίνει. Πάντως ανεξάρτητα από τον τρόπο που μπήκε τον γκολ, ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ διαφορετικά στο δεύτερο. Δηλαδή έκανε τις φάσεις του. Μπορεί να μην είχε τη μεγάλη ευκαιρία. Ανέβασε τον μπάκετ πάνω. Πήρε μέτρα στο γήπεδο. Πήρε μέτρα. Κέρδισε κόρνερ. Τους μόνο δεν βλέπω τέτοια. Οι Κινέζες αγκόμενες πώς είναι. Κάτσε να τελειώσει το μάτς. Αφού εσένα δεν σ' αρέσουν με λαχτήνες. Αλλά αυτές έχουν άσπρο δέρμα. Το δέρμα είναι άσπρο. Είναι άσπρο, είναι αρυτίδωτες και ακυταρίδωτες. Είδες πόλους δηλαδή. Δεν υπάρχει κυταρίδα, δεν υπάρχει, δηλαδή το κινέζικο το σώμα είναι σαν τη σβήση. Γκολ. Με τις μαλακίες που λένε. Και το έφαγε από κεφαλιά πάλι. Σου είπα, έχει θέμα στις κεφαλιές. Από το ωραίο τσούκμα. Έτσι. Πάλι. Με κάνει κόλλο. Έτσι. Ναι, σε λίγο στην Ελλάδα θα βγάζουμε μια ομάδα στο κόμπερς. Όσες φορές πας να παίξεις με τρεις αμυντικούς, με τρία στόπερ, το τρως από το κέντρο της άμυνας στον κόλλο. Πρέπει το κοντακίντε. Ανεγυρίζεις.
τον Κορμοράν. Ρε αν σου πειραζό. Τριστόν. Κανένας. Ο κανένας. Όχι, ο Μαλαλάς είναι πίσω, δε. Άλλος έπρεπε να τον έκανε. Να πες με τρία στόπερ και να είσαι εκεί η περιοχή, έτσι. Ναι. Τι να σου κάνει ο Βάτσι. Όχι ρε, καρφωτή και παλιά, πλάκα κάνεις. Έβγαλε... Ζησέ μεριά ήτανε. Πόσα γκολ έχει φάει ο Γάβρος στα Κασομέρια, φίλε. Πάρα πολύ καλό το σχόλιο σου και δεν το παίρνω σαν καζούρα. Αυτό πρέπει να τους απασχολήσει πάρα πολύ. Φτάρα, Πάρα πολύ να τους απασχολήσει. Πολύ σαλητήρες. Για τα γκολ στα Κασομέρια. Στον Αελάκης είναι... Στα δύο μάτς που πήγε στην παράταση, τα έβαγε στα Κασομέρια. Και επίσης έβαγε στα Κασομέρια μέσα στη Χάιφα. Τέταρτο γκολ που τρώει στην Ευρώπη στα Κασομέρια. Τι κατσίκι είναι αυτό. Εγώ είμαι κατσίκι. Τι κατσίκι. Τι θα τους κάνω εγώ από απ' έξω. Θα σε επικηρύξουν. Τι τράγος κορυμούς είναι αυτό. Εγώ από απ' έξω. Εγώ από απ' έξω. Άμα δεν ξέρουν αυτοί, στις καθυστερήσεις να στείλουν την μπάλα στα μνήματα. Στο Καραϊσκάκι βλέπω απ' έξω μία, όπως το λένε αυτές που έχουν wanted, είναι, όπως είχα στα Western. Είναι πολύ πιθανό, είναι πολύ πιθανό την άλλη Πέμπτη να είναι Καραϊσκάκι. Είναι πολύ πιθανό. Να πας Καραϊσκάκι. Άστο. Μη θα σε γνωρίζουνε. Βάλε κανένα καπέλο, κανένα γυαλί, σε γνωρίζουνε. Λοιπόν, για τις Κινέζες, γιατί ρωτάνε τώρα και οι φίλοι τσιμπήσανε. Ναι, τσιμπήσα. Άμα θα δεις... Εσύ που είδες άμα δεν έχω κοιτάει. Καλά ρε φίλε, δεν βλέπεις με σορτσάκια. Καταρχήν εκεί το 99% με σορτσάκια κυκλοφορούν. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, ρωτάω εγώ. Λοιπόν, άμα δεις είναι από λίγο πίσω... Άκολες, είναι λίγο άκολες. Ναι, είναι άκολες. Και άστιθες. Αλλά άμα δεις από πίσω, δεν μπορείς να διακρίνεις την ηλικία αν είναι 15 ή 65. Έτσι. Αυτό το λέω δηλαδή 101%. Και η κυταρίδα έχει να κάνει με τη διατροφή τους. Αλλά το δέρμα. Τι τρώνε. Δεν τρώνε ψωμί καθόλου. Εσύ δεν τρώνε ψωμί εκεί. Εγώ παίρνω κάτι φέτος για τόστα, ας πούμε. Εντάξει, δεν έχει φούρνους. Δεν έχει φούρνους. Δεν έχει. Τα ζυμάρια τα συχαίνονται. Τρώνε ρύζι αντί για ψωμί. Γιωργάκη, να μείνε με το Βόλο. Έβαλα διπλό Βόλο στο 14 πόντους. Λέγε τη διατροφή τους. Δεν τρώνε τυριά. Ναι. Γαλακτοκομικά πολύ προσεκτικά. Ναι. Δηλαδή αν θα πάνε ή γιαούρτι ή γάλα. Μέσο όρο ζωής τι καμιά τριετία πιο πάνω από εμάς. Πιο πάνω από εμάς. Περισσότερο είναι.